Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες που αφορούν στο έργο της βιοκλιματικής αναβάθμισης των οδών Ερυθρού Σταυρού και Βενιζέλου στο κέντρο της Καβάλας. Οι εργασίες ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 10 ημερών, δεδομένου ότι ο καιρός θα παραμείνει ως έχει. Αναφορικά με το έργο στην οδό Ερυθρού Σταυρού, απομένει η ασφαλτόστρωση του δρόμου και η τοποθέτηση φωτιστικών στην κεντρική νησίδα, ενώ αμέσως μετά η Δημοτική Αρχή θα αναλάβει παρόμοιο έργο στην παράλληλό της, την οδό Ερυθρού Σταυρού. Ένα και σημαντικό έργο είναι η βιοκλιματική αναβάθμιση, αστική αναβάθμιση του δρόμου Ερυθρού Σταυρού και Βενιζέλου. Αυτή τη στιγμή έχουν απομείνει οι εργασίες ασφαλτόστρωσης των τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας και η αντικατάσταση των φωτιστικών στην κεντρική νησίδα. Οπότε πλέον ο δρόμος αυτός έχει ολοκληρωθεί. Θα μείνει το κομμάτι της Βενιζέλου, το οποίο θα δούμε ποια θα είναι η τύχη του. Επί του παρόντος, η προσπάθειά μας όλη είναι να ολοκληρωθεί και Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, κυρίως και καιρό επιτρέποντος, θέλω να πιστεύω ότι σε 10 μέρες από Δευτέρα που θα ξεκινήσει τελικά το έργο της ασφαλτόστρωσης γενικώς, θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Η βιοκλιματική αναβάθμιση αποσκοπεί στην μείωση της θερμοκρασίας εντός της πόλης, ζήτημα που επιτυχάνεται με την τοποθέτηση ειδικού υλικού κάτω από τις πλάκες των πεζοδρομίων και την επάλυψη ειδικού μείγματος στην άσφαλτο, μέσω του οποίου μειώνεται η λήψη φωτός. Η χρήση υλικών με τις οποίες μειώνεται η θερμοκρασία του δρόμου, των πεζοδρομίων, ούτως ώστε να γίνει πιο δροσερή, πιο καλή, πιο ανεκτή από τους ανθρώπους η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Με λίγα λόγια αυτό είναι. Αυτή τη στιγμή να έχετε υπόψη σας ότι χρησιμοποιούνται αυτά τα παβέτα λεγόμενα μέσα στα πεζοδρόμια και η άσφαλτος θα ψεκαστεί με ένα υγρό που θα προκαλέσει φωτοκατάλυση ουσιαστικά αυτών των υλικών και σκοπό έχει αυτή η φωτοκατάλυση να κατεβάσει τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης.